Καλημέρα φίλοι μου από τη Νέα Υόρκη, μαζί σε Αλεξάνδρα Μεντόσκα, τη συντροφιά μέσα από το ραδιοφωνικό ταξίδι και κοντά μας θα έχουμε σε λίγα λεπτά μια πολύ καταξιωμένη συγγραφέα, την Αλεξάνδρα Σημεωνίδου. Θα μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα πάνω στην βία τόσο των γυναικών. Θα τα δούμε όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Δεν θέλω να αποκαλύψω τώρα τι ακριβώς θα πούμε. Θα είναι πάντως μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αυτό που θέλω από σας είναι να μπείτε εδώ, να συντονιστείτε μαζί μας, να κάνετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις πάνω στη συγγραφέα μας και να πραγματικά να τη γνωρίσουμε μέσα από τα βιβλία της. Αυτό ωστόσο που θέλω να κάνετε είναι να μην ξεχνάτε να παρακολουθείτε το Άσπιδα Radio μέσα από το Facebook, το Instagram, το Twitter και βέβαια μέσα από το TuneIn που μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε subscribe στο κανάλι του Άσπιδα Radio στο YouTube. Μπορούμε από εκεί να δούμε όλες τις συνεντεύξεις που έχουν γίνει ως τώρα αλλά και τη σημερινή την οποία θα προβληθεί αργότερα στο κανάλι μας. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή συνέχεια, καλή ακρόαση και ενδιαφέρον παιδιά εδώ για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση και παρουσίαση του βιβλίου «Οι δαίμονες της Ερήμου». Πάμε λοιπόν σε λίγα λεπτά κοντά μας η Αλεξάνδρα Σημεωνίδη. Σε λίγα λεπτά όπως είπα και πριν το ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα Μεντόρος ξεκινάει σε λίγα λεπτά με την Αλεξάνδρα Σημεωνίδου, μια κατεξιωμένη συγγραφέα. Θα δούμε το βιβλίο της, θα το γνωρίσουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, «Οι δαίμονες της Ερήμου». Θα δούμε και πώς έδωσε και το τίτλο στο συγκεκριμένο βιβλίο. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά παρέα με την Αλεξάνδρα. Εδώ είμαστε, όπως είπαμε, το ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα και έχουμε και τη συνωνόματη Αλεξάνδρα Σημεωνίδου από την άλλη μεριά, τη συγγραφέα καταξιωμένη. Εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα και να μας περιγράψει κιόλας πώς πήρε την απόφαση να φτιάξει τόσο πολύ όμορφα βιβλία και ουσιαστικά να αναδείξει σε όλους εμάς το τι μπορεί να περάσει μια γυναίκα. Καλώς ήρθες στην παρέα του Ασπίδα Radio, Αλεξάνδρα. Καλώς σας βρίσκω, καλημέρα ή καλησπέρα από Αθήνα. Εμείς θα πούμε καλημέρα από εδώ, σε εσάς από εκεί, αν και λίγο η ώρα μας τα κάνει λίγο διαφορετικά. Έχουμε 10 η ώρα το πρωί αυτή τη στιγμή εδώ, ναι. Με αρκετό κρύο. Ναι, εδώ είναι 5 η ώρα το απόγευμα, με ένα γκρίζο ουρανό, φθινοπορεινό, όλα ωραία. Και παίζουμε τώρα, να ξεκινήσουμε μάλλον από την αρχή. Δεν ήσουν συγγραφέας από τα παιδικά σου χρόνια, είχες ασχοληθεί ποτέ ή το σκεφτόσουν κατά διάρκεια όπως περνούσε ο καιρός? Να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Από μικρή μου άρεσαν άλλα πράγματα να κάνω, βέβαια που είχαν σχέση με την επιστήμη. Να σου πω ότι μου άρεσε όταν ήμουν μικρή. Για μου άρεσε η αστρονομία, ήθελα να γίνω αστρονόμος. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με τη συγγραφή. Η συγγραφή προέκυψε σαν αναγκαίο καλό μετά από μια περιπέτεια ζωής, θα το έλεγα, που είχα με το γάμο μου, που με έναν Σαουδάραβα, με έναν κύριο Σαουδάραβα. Επομένως, η εμπειρία αυτή της ζωής, η οποία με βασάνιζε και με βασάνιζε, καταλαβαίνεις, γιατί αυτά που πέρασα δεν ήταν καθόλου ευχάριστα και ήθελα να τα βγάλω οπωσδήποτε έξω. Βεβαίως πάντα έγραφα, πάντα ήμουν πάρα πολύ καλή στο λόγο και στην γραφή, αλλά δεν είχα σκεφτεί ποτέ να ασχοληθώ με τη συγγραφή βιβλίων. Καταλαβαίνω. Οπότε είχες ασχοληθεί με άλλα πράγματα, όπως κατά τύχη να από μια δουλειά να περάσει την άλλη και να φτάσεις κάποια στιγμή να είσαι αεροσυνοδός. Ακριβώς, ναι. Μετά τις σπουδές μου στη Γαλλία σκεφτόμουν, είχα προσληφθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα γελάσει κανείς πώς έρχονται τα πράγματα και πώς είναι η μοίρα του ανθρώπου. Έφυγα, άφησα τη θέση αυτή που ήμουν άρτη προσληφθήσα για να γίνω αεροσυνοδός της Σαουδίας στις Σαουδαραβικές γραμμές. Ήταν κάτι μαγευτικό για σένα. Πώς και πήρες την απόφαση να αφήσεις κάτι μόνιμο, ας πούμε, το οποίο φαντάζομαι ότι το αγαπούσες και εκείνο, για να πας σε αεροσυνοδός, σε μαγευάντα ταξίδια? Είναι λίγο περίεργο και θα έλεγε κανείς πώς διαγράφεται εκ των προτέρων
η μοίρα του ανθρώπου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν ασχολήθηκα καθόλου, διότι όταν είχα μείνει αρκετά χρόνια στη Γαλλία, έτσι, η απομόνωση, η μοναξιά μακριά από τους γονείς, λίγο μου έλειψαν όλα αυτά. Και επειδή συνέβη και ο θάνατος του μπαμπά μου, γύρισα πίσω στην Αθήνα. Άφησα λοιπόν, δεν ήθελα να ξαναπάω πίσω στο Λουξεμβούργο, γιατί ήταν μια μικρή πόλη, δεν ήθελα αυτό το ευρωπαϊκό δυτικό στυλ της απομόνωσης, και ειδικά στο Λουξεμβούργο, και αποφάσισα να μην το κάνω. Βεβαίως μετά προέκυψε η πρόσληψή μου στις σαουδαραβικές γραμμές, και από, θα έλεγα, από challenge προς τον εαυτό μου, είπα θα το κάνω, δεν είναι δυνατόν να προσλαμβάνομαι και να μην πηγαίνω, πρέπει κάτι να κάνω. Και αυτή ήταν μια πολύ σκληρή απόφαση, διότι διάλεξα κάτι πολύ, θα έλεγα, όχι ακριβώς περιπετειώδες, ήταν και ρυψοκίνδυνο, διότι είναι μεν είσαι αεροσυνοδός, αλλά ήταν μια χώρα πάρα πολύ άγνωστη. Απλώς εγώ ήξερα το όνομά της Σαουδική Αραβία και έρημος. Αυτές οι δύο λέξεις ήταν λέξη κλειδιά για μένα, τίποτα άλλο. Αλλά αποφάσισα να πάω, και μάλιστα χαρακτηριστικά θυμάμαι φεύγοντας είπα στη μαμά μου, εντάξει, σε μια εβδομάδα πάω να δω πώς είναι και σε μια εβδομάδα θα γυρίσω πίσω. Αλλά δυστυχώς δεν γύρισα. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Οι πρώτοι μήνες, ο πρώτος χρόνος, μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ καλός. Γνώρισα μια άλλη φάση ή και όψη της ζωής εκεί σαν γυναίκες ξένες, διότι η εταιρεία προσλαμβάνει μόνο ξένες γυναίκες, από τη στιγμή που οι δικές τους απαγορεύεται να κάνουν να εργαστούν, ειδικά σε μια τέτοια εργασία που δεν τη θεωρούν και καθόλου τιμητική. Στην πορεία προέκυψε η γνωριμία μου με τον άνθρωπο αυτό που έμενε να γίνει σύζυγός μου, και ούτω καθεξής ξαναγυρίζω πάλι στην Σαουδική Αραβία επίσημα πλέον ως σύζυγος του ανθρώπου αυτού. Τα δεδομένα αλλάζουν, διότι ναι μεν στην Σαουδία σαν ξένη μπορεί να είχαμε και εκεί περιορισμένα δικαιώματα, αλλά λόγω του ότι πετούσαμε, γυρίζαμε απλώς για λίγο στη βάση μας, δεν είχα αντιληφθεί καθόλου, μπορεί να είμαστε στη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν είχα αντιληφθεί την πραγματική διάσταση της ζωής των Αράβων, διότι δεν είχαμε καμία σχέση με αυτούς πέραν από τη δουλειά μας. Οπότε ναι. Πήγαινες για λίγο, ουσιαστικά έβλεπες 2-3 πράγματα χωρίς να καταλαβαίνεις τι γίνεται, και ξαναγίναγες στη βάση και λες, α ναι, μ' άρεσε το μέρος, ας πούμε, θα ξαναπάω πάνω να δω πώς είναι. Δεν είναι ναι, είχαμε βάσει την Τζέντα, βέβαια, στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, αλλά θεωρούσα τον πρώτο καιρό ότι η ζωή ήταν ένα μεγάλο πάρτι, ήταν τόσο ωραία, φυσικά πάρα πολύ πλούσιο μέρος και πολύ πλούσιοι άνθρωποι, τα ταξίδια ήταν μαγευτικά, σαγηνευτικά, πετούσα πτήσεις ιδιωτικές με πολύ μεγάλες οικογένειες, καταλαβαίνετε, οι αμοιβές ήταν πάρα πολύ καλές για μια τόσο νέα κοπέλα να κερδίζεις αρκετά λεφτά, και όλα μαζί συνέθεταν, δηλαδή το σύνολο ήταν τόσο πολύ ελκυστικό που έλεγες ότι ήταν μια ατελείωτη γιορτή, αλλά αυτό ήταν μόνο η επίφαση, δεν ήταν το βάθος των πραγμάτων και της πραγματικότητας, μάλλον θα έλεγα. Η πραγματικότητα ήρθε τη στιγμή που επέλεξα κατά λάθος να γίνω σύζυγος ενός Σαουδάραβα, και είπα κατά λάθος γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό και πρέπει κάθε κοπέλα και κάθε γυναίκα να αναρωτηθεί πριν πάρει τέτοια απόφαση, ειδικά όταν θα πρέπει να πάει να ζει σε αυτές τις χώρες, γιατί όχι ότι θέλω να, ότι τις μέμφωμαι, ούτε θέλω να φανώ ούτε με ρατσιστικές διαθέσεις, αλλά έχουν ένα τόσο πολύ διαφορετικό τρόπο ζωής, οι αντιλήψεις περί ζωής είναι πολύ διαφορετικές, που διέπονται κάθε έκφανση της ζωής τους διέπεται από τη θρησκεία τους, και καταλαβαίνετε δεν έχουμε, είναι σαν τη νύχτα με τη μέρα μαζί μας, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφομοιωθείς και να μπορέσεις να ζήσεις αρμονικά, έστω και αν αποδεχθείς τη θρησκεία τους. Ποτέ όμως δεν θα είσαι η μουσουλμάνος, η μουσουλμάνα, όταν γίνεσαι μετέπειτα στη ζωή σου. Δεν σε θεωρούν ποτέ, και πάντα σε θεωρούν για ξένο ή ξένη.
Οπότε δύσκολες καταστάσεις. Μπορεί στην αρχή να ήταν όλα μαγευτικά, ναι, να γνώρισες τον σύζυγό σου, να Ναι. προσπάθησες να κάνεις μια καινούργια αρχή, γιατί ουσιαστικά αυτό ήτανε. Έτσι δεν είναι, Αλεξάνδρα, μια Ναι, καινούργια αρχή πάνω σε βεβαίως. αυτό, αλλά στην πορεία έδειξε κάποια πράγματα τα οποία δεν θα τα έχεις φανταστεί, φαντάζομαι, ποτέ. Πότε και ειδικά όταν έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που είναι νέος στην ηλικία και μάλιστα εκείνη την εποχή παρόλο που προερχόταν από πολύ μεγάλη οικογένεια, από την τυπική, ο ίδιος ήταν πιλότος, ήταν κυβερνήτης σε αερογραμμές, με σπουδές στην Αμερική, στη Φλόριντα. Ποτέ δεν μπορείς να φανταστείς ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν, θα έλεγα, διπλό πρόσωπο. Άλλα δείχνουν μπροστά και το πραγματικό τους πρόσωπο είναι αυτό που έχουν στη χώρα τους. Και στην περίπτωση τη δική μου, θα πω, δεν θέλω τώρα να μιλήσω για το σύνολο, αν και αυτός ήταν μέρος του συνόλου, γιατί δεν αλλάζει, δεν έχουν κάτι διαφορετικό οι άντρες. Αυτοί από μόνοι τους σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο για τις γυναίκες. Ναι. Είναι, θα έλεγα, ανεπίδεκτη, γιατί εμείς έχουμε την ελευθερία της σκέψης και μπορείς να είσαι συγχωρητικός απέναντι στον άλλον όταν δεν καταλαβαίνει. Είναι πάρα πολύ σκληρή, σκληρή και αδιάλακτη τόσο πολύ και τιμωρούν, δηλαδή δεν συγχωρούν. Αδιαλαξία είναι αυτό που είπα. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Υπάρχει μια βαρβαρότητα, αγριότητα και αδιαλαξία απέναντι στη γυναίκα, για την οποία δεν έχουν και την καλύτερη εντύπωση. Δεν μου λες, Αλεξάνδρα, πώς πήρες την απόφαση να πας να ζεις σε ένα τέτοιο μέρος. Φαντάζομαι Όπως προείπα. ήταν δύσκολη απόφαση, εκτός από σένα, αλλά και για τη δικιά σου οικογένεια, το να τα αφήσεις όλα και να Ασφαλώς. πας και να ακολουθήσεις σε μια χώρα που δεν ξέρεις, σε έναν πολιτισμό που πραγματικά, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, ήταν ο πιο δύσκολος. Πώς... Ναι, και φυσικά μετά τη Γαλλία, μετά τη χώρα της ελευθερίας και της ελεύθερης διακίνησης σκέψεων, να βρεθεί στη Σαουδική Αραβία. Αλλά, όπως είπα, ναι, μεν είχα μία γεύση της χώρας αυτής όταν είχα δηλαδή σαν αεροσυνοδός, που δεν ήταν η σαφής, ήταν μία fake, θα έλεγα, αντίληψη των πραγμάτων, γιατί όλα μου φάνηκαν ωραία, παρόλο που πήγα λίγο φοβισμένα. Μετά διαπίστωσα ότι όλα ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά ήταν απατηλές εντυπώσεις. Αυτά ήταν τόσο πολύ εφήμερα για γυναίκες που πάνε για λίγο να εργαστούν και να φύγουν. Δεν υπάρχει, γιατί είναι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Η πραγματική διάσταση του να ζήσεις εκεί ήταν αυτή η απόφαση που πήρα να παντρευτώ, να γίνω σύζυγος ενός ανθρώπου από εκεί κάτω. Επειδή όμως, θα πω, μου έδωσε ότι έλεγα άνθρωπος είναι και αυτός, έχει ζήσει, μου φάνηκε κοσμοπολίτης, δεν τον είδα με περιορισμένες αντιλήψεις, ταξίδευε συνεχώς ανά τον κόσμο, παρόλα αυτά μέσα του όχι πέβος και έκρυβε τον πραγματικό Σαουδάραβα. Και φυσικά τα βρήκα όλα μπροστά μου όταν πήγα εκεί και είχα γίνει πλέον σύζυγός, οπότε ήμουνα υποκείμενο σε όλες του τις διαθέσεις και έπρεπε να αντιμετωπίσω τα γεγονότα και τη νέα μου ζωή όπως αυτός ήθελε. Ναι, δεν είχες ούτε την ελευθερία λόγου, ούτε μπορούσες να επικοινωνήσεις με κανέναν, ναι. Σαν να ήσουν δηλαδή σε μία φυλακή, μία φυλακή σπίτι, να το πω έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς έτσι. Κάθεται το αντίθετο, δηλαδή, όπως εμείς έχουμε συνηθίσει οι normal άνθρωποι να έχουμε και διάλογο και να λέει ο καθένας τη γνώμη του, και δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δεν μπορούσα να εκφέρω τη γνώμη μου, έπρεπε να είμαι υποταγμένη στη δική του θέληση και βούληση. Και όταν υπήρχε η αντίδραση εκ μέρους μου, υπήρχαν οι συνέπειες, οι ανάλογες, τις οποίες τώρα μπορεί ο καθένας να εικάσει. Τι είναι, θα έλεγα, bullying, βία, σωματική, φυσική και ψυχολογική πάνω απ' όλα. Που αυτό φαντάζομαι σε έκανε τόσο πολύ να πιεστεί να πιέσει τον εαυτό σου, να το πω έτσι, τόσο πολύ Ναι. που δεν μπορούσες να πάρεις ανάσα εκριβώς από τους δικούς σου ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Κυριολεκτικά.
κυριολεκτικά. Ώστε να μην τους στεναχωρέσεις ή δεν μπορούσες να μιλήσεις ουσιαστικά με τους δικούς ανθρώπους, γιατί από τη στιγμή που... Δεν μπορούσα, δεν μπορούσα. Που τα έλεγε όλα, οπότε μια πίεση από παντού. Πώς το βλέπεις τώρα? Δηλαδή μου είχε καταπνίξει το εγώ μου, ήθελε να ξεχάσει ότι δεν είμαι, όπως μου το είχε πει, θα ξεχάσεις ότι είσαι εσύ, αλλά θα αρχίσεις να σκέφτεσαι σαν ένα άλλο άτομο. Βεβαίως μου είχαν δώσει και ένα άλλο όνομα μουσουλμανικό εκεί, Σάμια. Δηλαδή έπρεπε να ξεχάσω ότι από την ημέρα, από την μηδενική ημέρα ή την πρώτη μέρα που ήρθα στον κόσμο μέχρι την ηλικία που έφτασα για να γίνω σύζυγος αυτού, έπρεπε να το ξεχάσω αυτό το μέρος της ζωής μου. Ότι δεν υπήρξε. Μου έλεγε, θα ξεχάσω ότι δούλεψε στην Σαουδία, θα ξεχάσω ότι σπούδασε, θα ξεχάσω αυτό. Άρα έπρεπε να κάνω μία αλλαγή DNA μέσα μου. Αλλαγή, όχι μόνο, αλλαγή στα πάντα. Μήπως είχε σκοπό να κάνει και καμιά πλαστική? Τι να πω εγώ, να το ρίξω στην πλάκα? Καμιά πλαστική ώστε να αλλάξει τον άνθρωπο τελείως? Τι να πω? Δεν ξέρω, ίσως στην πορεία τώρα, αυτή τη στιγμή, μετά από τόσα χρόνια, μου κάνουν μια τέτοια ερώτηση. Ποιος ξέρει, αν υπήρχε και αν καθόμουν ακόμη εκεί, ποιος ξέρει. Όλα ήταν δυνατά. Παρ' όλα αυτά και πιθανά. Και όλο αυτό δεν τον γέμισε καθόλου, που πέρασε δραματικές στιγμές. Και αφού του έμαθε κιόλας ότι περίμενες και το παιδί του, ακόμα ήταν πιο βίαιος από ότι ήταν. Έγινε ακόμη χειρότερος, διότι τότε συνειδητοποίησε ότι δεν θέλει από όνους παιδιά από μένα, και έπρεπε να κάνει, έγινε ακόμη πιο βίαιος, πάρα πολύ σκληρός. Πώς να το εξηγήσω, δηλαδή προσπάθησα με κάθε μέσο να με κάνει να χάσω αυτό το παιδί. Αλλά δυστυχώς άλλη βουλή του Θεού και άλλη των ανθρώπων, δεν του πέρασε. Ήταν όχι απλώς άδικο, δεν υπάρχει χαρακτηρισμό στην πράξη αυτή. Το πόσο απάνθρωπα, άγρια, βασανιστικά, προσπαθώ να βρω όλα τα επίθετα που υπάρχουν, υπάνθρωπα μου φέρθηκε. Το καλό είναι ότι είχες μια γενναία μαμά δίπλα που προσπαθούσε με κάθε τρόπο να σώσει, να πω έτσι, το παιδί της. Δηλαδή έβλεπε το τι περνάς, ή ακόμα και δεν έβλεπε, γιατί πολλά πράγματα τα έκρυβε εκείνος από τη δική σου πλευρά. Ναι. Προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βάλει στο μυαλό της πώς περνάς εσύ εκεί. Οπότε έψαχνε και λύσεις για να μπορέσει να σε ελευθερώσει από όλο αυτό το βίωμα που έχεις. Βεβαίως, η μαμά μου, η μητέρα μου ήταν μια πανέξυπνη γυναίκα, πολύ δυναμική, μια γυναίκα μέσα στη ζωή που δεν μπορούσε ούτε να αφαιθεί ούτε να επαφεθεί στις ψευτιές που της έλεγε, γιατί επικοινωνούσε με τη μητέρα μου όταν ήταν σε κάποιο ταξίδι και δεν ήμουν κοντά, και της έλεγε ψέματα το πόσο καλά περνάω. Αλλά πάλι το μητρικό φίλτρο κάτι της έλεγε, διαισθενόταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Τέλος πάντων, είχαμε βρει κάποιο τρόπο επικοινωνίας, γιατί μου είχε αφαιρέσει και το τηλέφωνο, και η μητέρα μου αντελήφθηκε, γιατί εγώ δεν μπορούσα να της μιλήσω, είχε τύχει να είναι και αυτός μπροστά, και της απαντούσα μονολεκτικά με ένα ναι, με ένα όχι. Γιατί όταν έχεις κάποιον που κάθεται μπροστά σου και σε κοιτάζει και σου ελέγχει, τι λέξη θα πεις και πώς θα ανοίξεις το στόμα σου και τι θα πεις, και συγκρατούσε τα πάντα. Και γιατί είπες αυτό, και έπρεπε να περάσω δηλαδή από ψυχικά βασανιστήρια, από δικαστήριο, για να λογοδοτήσω για κάθε λέξη που έλεγα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, και από εκεί και μετά η μητέρα μου κατάλαβε ότι μάλλον επιβεβαιώθηκε ότι αυτά που διαισθανόταν, ότι κάτι πήγαινε πάρα πολύ άσχημα μαζί μου. Και ευτυχώς, επειδή δεν αποφάσισε εκείνος, αλλά ήταν η άνωθεν δύναμη, ο ίδιος έδωσε, παρόλο που δεν ήθελε κανένα από την οικογένειά μου, κάποια στιγμή σε κάποια κρίση, όχι καλοσύνης έλεγα, γιατί δεν ήταν καλός, γιατί έπρεπε να γίνει, ήταν το θεϊκό σχέδιο, της έκανε μία βίζα για επίσκεψη της μητέρας μου, και αυτό ήταν και το σωτήριο. Αν δεν ερχόταν η μητέρα μου, δεν ξέρω αν θα ήμουν εγώ πίσω και αν θα υπήρχα στη ζωή.
Αυτή ήταν και η λύση της πλοκής, της τραγωδίας, του δράματος. Βεβαίως περάσαμε τραγικές καταστάσεις με τη μητέρα μου, αλλά ήταν και ο σωτήρας μου, διότι αν δεν υπήρχε εκείνη δεν θα είχα φύγει ποτέ από τη Σαουδική, δεν θα είχα διαφύγει, όχι απλώς φύγει, δεν θα είχα διαφύγει από την Σαουδική Αραβία. Τώρα φαντάζομαι, Αλεξάνδρα, ναι. Ναι, το θα χρωστάσω όλα στη μητέρα σου και φαντάζομαι ότι πόσο περήφανη είναι τώρα πια από εκεί στον ουρανό που μας κοιτάει και βλέπει που συνεχίζεις τη ζωή σου με τόσο θάρρος και τόσα πολλά πράγματα που τώρα από εδώ και πέρα κάνεις. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι εκτός ότι ξέμπλεξες από όλα αυτά και φαντάζομαι πόσο δύσκολο ήταν και πόσα χρόνια χρειάστηκαν για να πεις ναι, τελείωσα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, που βρίσκεις τη δύναμη να τα αφηγείσαι μέσα σε ένα βιβλίο, να καταθέτεις την ψυχή σου μέσα σε ένα βιβλίο. Πώς πήρες την απόφαση να το κάνεις? Το βιβλίο το είχα ξεκινήσει, αν το πιστεύεις, το τελείωσα το 2003, το ξεκίνησα το 1995. Μου ήταν βάρος ασήκωτο αυτό το βιβλίο ψυχολογικά. Κάθε σελίδα με τελείωνε μέσα μου. Ήταν σαν να εκτελούσα ποινή σε κάτεργα. Έκανα 100 σελίδες 8 χρόνια να τις γράψω. Ήταν αφάνταστο το ψυχικό φορτίο που έφερα μέσα μου. Τελικά το 2003, μέσα σε 3 μήνες, μου έφυγε αυτό όλο. Σαν ένα σχήμαρος ξέφυγε από μέσα μου και θέλω να πω ότι πραγματικά όχι απλώς ήταν μια κατάθεση, κατέθεσα την ψυχή μου, αλλά με το βιβλίο αυτό κόπηκε εντελώς ο ομφάλιος λόρος με την περιπέτειά μου και αυτό το βάρος που με κυνηγούσε, όχι με κυνηγούσε, που έφερα επάνω μου από τη Σαουδική Αραβία και δεν μπορούσα να λυτρωθώ. Λυτρώθηκα, ήταν λύτρωση το βιβλίο και αισθάνθηκα ελεύθερη από αυτό, γιατί ανακουφίστηκα, δεν μπορούσα να το κουβαλώ όλο αυτό μέσα μου. Δεν μπορούσα. Γιατί έπρεπε μέσα σε αυτό το βιβλίο να γράψεις όλες τις λεπτομέρειες και όλα τα βιώματα που είχες ζήσει στη Σαουδική Αραβία, που ναι, στην αρχή ήταν πανέμορφα και ο τόπος αλλά και ο τρόπος που σε προσέγγισε ο σύζυγός σου, αλλά στην πορεία βγήκαν τόσα πολλά πράγματα που πραγματικά κάποιος θα πρέπει να κάτσει να διαβάσει το βιβλίο και να δει πόσα πράγματα έχει περάσει μια γυναίκα. Και δεν εννοώ μόνο το bullying ή την ψυχική βία, είναι και ο ξυλοδαρμός, η κακοποίηση και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Σωματικό, φυσικό βέβαια, γιατί είχα υποστεί σωματική βία, ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, και όταν το σώμα υποφέρει, η ψυχή δεν μπορεί να μείνει αλόβητη, υποφέρει και η ψυχή, εγώ μόνο ξέρω και ένας Θεός ξέρει πώς μπόρεσα και έμεινα τόσο ακέραια για να μπορέσω να οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, όσες φορές διαβάσαν το βιβλίο μου είπαν εγώ θα είχα αυτοκτονήσει, εγώ θα είχα πέσει από τον μπαλκόνι, εγώ θα είχα κάνει αυτό. Βεβαίως είναι αποτρόπαια αυτά τα, δεν ξέρω πώς, γι' αυτό και εγώ λέω δεν... ήταν χάρη, με βοήθησε πάρα πολύ ο Θεός που μπόρεσε και μου έδωσε τόση δύναμη για να περάσω πραγματικά μέσα από την κόλαση και να ανέβω επάνω. Είναι παράδειγμα τώρα το βιβλίο αυτό, Αλεξάνδρα, για νέες γυναίκες, γιατί πολλές φορές βλέπουμε είτε εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στην Ελλάδα, που πολλές γυναίκες, ας πούμε μία στις 4 ειδικά στην Ελλάδα, έχει υποστεί κάποια σωματική βία ή κάποιο bullying ή κάποια κακοποίηση, είτε από το σύζυγο είτε από κάποια άλλα άτομα, είτε από την εργασία τους ταυτίζονται με σένα. Θεωρώ ότι το βιβλίο αυτό έχει γίνει κλασικό και ως προς το θέμα των γάμων με αλόφρισκους και ειδικά με τους συγκεκριμένους αυτής της θρησκείας, πρέπει να το θεωρούν και να είναι συμβουλευτικό σε τέτοιο τρόπο που πρέπει να σκεφτούν πάρα πολλές οι γυναίκες, γιατί και μέχρι τώρα δυστυχώς ακούμε. Και προχθές πάλι άκουσα άλλο παράδειγμα, τίποτα δεν έχει αλλάξει, μα τίποτα. Είναι λυπηρό πώς οι νέες κοπέλες να πιάνονται από το θέμα των χρημάτων, ότι θεωρούν ότι θα ζήσουν
δεν ξέρω βασιλικά, δεν ξέρω πώς τους περνάει από το μυαλό και τελικά δεν ξέρουν πώς να φύγουν, πολλές έχουν χαθεί, έχουν εξαφανιστεί. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο θα πρέπει να χρησιμεύσει, να είναι οδηγός πριν πάρει κάποια τις αποφάσεις της. Διότι με βρήκαν πάρα πολλές γυναίκες όπου και να πήγα και στην Αυστραλία και μάλιστα μέσα στην εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου στη Μελβούρνη έγινε ολόκληρη ομιλία και στην Κύπρο, παντού και στην Ευρώπη ερχόντουσαν να με συναντήσουν και να ζητήσουν τη συμβουλή μου. Τα Νομίζω μην... ότι πρέπει, ότι Mm-hmm. βοηθάω Και με εγώ το αυτό βιβλίο, νομίζω, βέβαια. γιατί τα μηνύματα που περνάς μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο, άμα κάποιος, εκτός από να το διαβάσει, αλλά και ακόμα και να ζητήσει τη γνώμη του, τη δικιά σου φυσικά, πάνω σε όλο αυτό, Ναι. άνετα μπορεί να ξανασκεφτεί την απόφαση που θέλει να πάρει. Γιατί πολλές φορές, όπως είπες και εσύ, παίρνουμε Ναι. αποφάσεις οι οποίες δεν βλέπουμε μπροστά μας. Ο άλλος μπορεί να ερωτεύεται Ναι. πολύ ή να σκέφτεται, όπως είπαμε, τα λεφτά ή να σκέφτεται αν Ναι. παίρνω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Ή ανώτερος, δεν θα θα είμαι κι συμβεί εγώ. αυτό σε μένα, ότι δεν θα συμβεί αυτό σε μένα. Μπράβο. Δυστυχώς, δυστυχώς δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα. Μακάρι να υπήρχαν και να ζήσουν πολύ ωραία και να πετύχει ο γάμος τους. Δεν θα το έλεγα αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα το καλό. Γιατί είναι το χάσμα των θρησκειών, η διαφορετική κουλτούρα. Είμαστε δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, που ο δικός τους κόσμος δεν μπορεί να αφομοιωθεί εδώ. Αυτό το βλέπετε καθημερινά και τώρα με τους μετανάστες που έχουν έρθει από τα κράτη αυτά στην Ελλάδα, βλέπετε ότι όχι μόνο έρχονται και φιλοξενούνται σε ένα κράτος, και αντί να αφομοιωθούν αυτοί σε εμάς, μας επιβάλλουν το δικό τους τρόπο. Αυτό τι πάει να πει, ότι είναι το θρησκευτικό μέρος είναι τόσο πολύ μέσα τους, είναι εμποτισμένοι με το θρησκευτικό μένος αυτό, που δεν μπορούν, είναι με blinders, δηλαδή με παροπίδες, δεν μπορούν να δουν διαφορετικά. Και στην Αμερική που ήμουν στη Δυτική Ακτή και στο Λος Άντζελες και εκεί βρήκα ανθρώπους πάλι με τα ίδια θέματα. Θέλω να πω, και αυτό είναι μια γενική στατιστική, ότι δυστυχώς επαληθεύομαι. Δεν είναι Δυστυχώς. απλώς μόνο μια προσωπική εμπειρία και ήταν μόνο εγώ και την είπα. Γενικεύει μια κατάσταση. Δεν μου λες τώρα, Αλέξανδρε, μετά από όλο αυτό και με το βιβλίο που πραγματικά έχει γίνει best seller και το έχουν αγαπήσει πάρα Ναι. πολύ και παράδειγμα για όλους μας και δεν αναφέρω Ναι. μόνο αυτούς που είναι με τους αλλοδρισκούς αλλά και για μας τους ίδιους ένα παράδειγμα πώς Βέβαια. μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα καλύτερα τη ζωή μας, πώς να είμαστε χαρούμενοι, χαμογελαστοί βλέποντας βιώματα όπως τα δικά σου που πραγματικά μας γεμίζουν σκέψεις. Πώς μπορούμε εμείς αυτόν τον καιρό να αλλάξουμε, δηλαδή, τι εννοώ, τα δικαιώματα των γυναικών. Εσύ τώρα έχεις δει και έχεις καταλήξει δύο διαφορετικούς κόσμους, Σαουδική Ναι. Αραβία με το δικό μας και έχεις δει πάρα πολλές Μάλιστα. διαφορές. Πώς είναι τα Ναι. δικαιώματα των γυναικών τώρα πια? Τα δικαιώματα των γυναικών εκεί, καταρχάς δεν μιλάμε για δικαιώματα, γιατί δεν υπάρχουν δικαιώματα στις γυναίκες. Πρόσφατα μάλιστα, μετά από πολύ, θα έλεγα, πίεση από την Αμερική, θα έλεγα, προσπάθησαν να δώσουν μία έμφαση και να αφήσουν τις γυναίκες δίθεν να οδηγούν εκεί, αλλά αυτό δεν είναι καμία ουσιώδης αλλαγή. Οι γυναίκες ακόμη παραμένουν χωρίς δικαιώματα και θα παραμείνουν και θα είναι για πάντα χωρίς δικαιώματα. Δεν είναι μόνο στη Σαουδική Αραβία. Όποια κράτη έχουν ως η θρησκεία τους είναι, ως επίσημη θρησκεία έχουν το Ισλάμ, βλέπεις ότι η γυναίκα θεωρείται σε αυτό το καθεστώς και κάνουν πάντοτε βήματα προς τα πίσω. Κάποια στιγμή είχαν αφήσει και τις μπούργκες και τις μαντήλες πριν κάποια χρόνια, όπως ήταν στην Περσία, αλλά παντού και στην Αίγυπτο πάλι έχουν κάνει επιστροφή στα παλαιά τους ήθη και έθιμα και γίνονται όλο και περισσότερο πιο φανατικοί. Επομένως, για ποια δικαιώματα μιλάμε? Δεν υπάρχουν δικαιώματα. Δυστυχώς η γυναίκα εκ προημίου, επειδή είναι γυναίκα, είναι άνθρωπος χωρίς δικαίωμα. Είναι άνθρωπος κατωτέρου Θεού.
πώς να το εκφράσω διαφορετικά. Είναι, θα λέγαμε, σαν μια κούκλα που μόνο είναι για να κάνει παιδιά, να παραγωγική, να το πω εγώ έτσι. Σε αυτές ούτε καν κούκλα, ένα εργαλείο θα έλεγα. Σε αυτή την κατάσταση είναι τοποθετημένη η γυναίκα, δυστυχώς. Εργαλείο, χωρίς καμία αξία, χωρίς καμία εκτίμηση. Λυπάμαι, αλλά έτσι είναι. Δυστυχώς αυτά βλέπουμε πολλές φορές και αναρωτιόμαστε και πραγματικά ζούμε μετά την κάθε στιγμή σαν να είναι τελευταία. Εμείς δηλαδή που έχουμε την ελευθερία λόγου, έχουμε την ελευθερία σε πολλά πράγματα. Όταν βλέπουμε ιστορίες ή καταστάσεις όπως είναι η δικιά σου και πάρα πολλές άλλες, βλέπουμε ότι ναι, πραγματικά είμαστε ευτυχισμένοι και δεν το ξέρουμε. Έτσι δεν είναι, ναι. Αλεξάνδρα? Έτσι είναι, έτσι, έτσι. Αλλά οι γυναίκες όμως αυτές, θα ήθελα να κάνω την παρατήρηση ότι, ναι, τους αρέσει όπως είναι, όπως, γιατί έχω κάνει διαλόγους κατά καιρούς με γυναίκες μουσουλμάνες ή γυναίκες της Σαουδικής Αραβίας, ότι εμάς μας αρέσει έτσι, άραγε. Αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση και προβληματίστηκα προς στιγμή. Αντί να θεωρήσουν τον εαυτό τους ή να προβληματιστούν ή να αναλογιστούν γιατί να μην μπορούμε και εμείς να κάνουμε, όχι, προτιμάνε αυτόν τον τρόπο ζωής. Και το έζησα κι εγώ βέβαια από κοντά, μέσα στην οικογένειά του που υπήρχαν γυναίκες, τη είδα, οικογένεια πλαισιωμένη από πολλές γυναίκες και οι φίλες και ο κύκλος τους, τέλος πάντων, είχαν όλες το ίδιο σκεπτικό. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό θα έλεγα ότι γεννιέται από μικρή ηλικία. Δηλαδή μεγαλώσανε έτσι, οπότε πώς θα αλλάξουν ένα σκεπτικό, βέβαια, το οποίο είναι μεγαλωμένο. Έχουν εγκαλουχηθεί έτσι, έχουν εγκαλουχηθεί έτσι, αλλά μετά δεν θέτουν ερωτήματα στον εαυτό τους, γιατί εφόσον έχουν τώρα και αυτές τη δυνατότητα με τις οικογένειές τους να ταξιδεύουν, να βγαίνουν και έρχονται μάλιστα και πολύ συχνά στην Αμερική, γιατί δεν θέλουν να είναι και αυτές όπως οι δυτικές γυναίκες? Γιατί εγώ έχω τις απαντήσεις μου σε όλα αυτά. Καταρχάς, γιατί τις γυναίκες της Δύσης μας θεωρούν ότι δεν είμαστε άξιες, ότι δεν είμαστε, ότι είμαστε κατωτέρες ηθικής, και ότι οι γυναίκες αυτές είναι αυτές που είναι κάτω από τα πόδια του Θεού. Δηλαδή όλες εμείς είμαστε, καταλαβαίνετε, σε ποια μοίρα μας έχουν. Ναι. Και όλα αυτά ξεκινάει που έχουν εγκαλουχηθεί με το θέμα αυτό και από την οικογένειά τους και το θρησκευτικό που έχει περάσει μέσα τους, ότι μία γυναίκα καλή έτσι πρέπει να είναι, να μην μιλάει, να είναι πραγματικά ένα αντικείμενο. Που πραγματικά για μας φαίνεται αυτό τρελό. Δηλαδή άμα μας λέγανε εμάς, θα λέγαμε τι μας λένε τώρα, δηλαδή βλέπουμε άλλα εμείς μπροστά μας. Περισσότερο από τρελό, δεν ξέρω τι είναι. Παράφρον. Δεν λέω όχι, δηλαδή η πρώτη λέξη που μου έρχεται εμένα στο μυαλό είναι αυτό. Δηλαδή βλέπεις πράγματα, βλέπεις ανθρώπους στο γύρο σου ή ακόμα και που πάνε οι αεροσυνοδός, ας πούμε, με τις πτήσεις και διάφορα, που πραγματικά σίγουρα τα βλέπουν όλες αυτές, να μην σκέφτονται κάτι να κάνουν διαφορετικό ή κάτι καλύτερο για τον εαυτό τους. Δεν ξέρω. Ο κόσμος αυτός είναι ένας κόσμος μυστηρίου. Είναι ένας κόσμος που βγάζει και μία σαγίνη, και εκεί είναι που γίνεται το μεγάλο μπέρδεμα και πολλές γυναίκες και αεροσυνοδοί και ενδίδουν και πέφτουν έτσι θύματα του εαυτού τους, γιατί ενώ μένει η λογική τους λέει όχι, δεν θα πρέπει, αλλά αυτές όμως υποκύπτουν. Θα μπορούσα να γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο για το θέμα αυτό, το πώς αισθάνεται κανείς κάτω από τον ήλιο των αραβικών χωρών. Και μάλιστα αυτό το θέτω πολύ ωραία στο τελευταίο μου μυθιστόρημα που λέγεται «Δαίμονες της ερήμου». Είναι μυθιστόρημα, δεν είναι αυτοβιογραφικό, αλλά έχει πάρα πολλά στοιχεία που ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και είναι η αθέατη πλευρά, θα έλεγα, ο αραβικός κόσμος, η αθέατη πλευρά του πλανήτη μας. Όπως είναι η αθέατη πλευρά του φεγγαριού που δεν ξέρουμε τι είναι από πίσω γιατί δεν θα τη δούμε ποτέ. Και σε αυτούς έτσι είναι. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να πάει, και ειδικά στα κράτη αυτά, διότι μόνο όταν εργάζεσαι σου επιτρέπουν να πας και είσαι πάρα πολύ περιορισμένος γιατί είσαι υπό έλεγχο. Καταλαβαίνετε, είναι χώρα
που έχουν αυτό το μυστήριο και το μυστικισμό μαζί. Άμα σου λέγανε τώρα να γίνεις πίσω, Αλεξάνδρα, και να τα έκανες όλα από την αρχή, θα τα έκανες ή θα έπαινες άλλες αποφάσεις? Να γυρνούσα πίσω τώρα, όχι, ποτέ. Έτσι όπως είμαι τώρα, μετά από τόσα χρόνια και μετά από αυτή την εμπειρία, θα έλεγε το «Δις εξ αμαρτίνου καμπρόσοφου», με την έννοια θα έπρεπε να το σκεφτώ πάρα πολύ, γιατί θα ήμουν και υπόλογη απέναντι και στο παιδί που έχω και στον εαυτό μου, θα ήταν μια τρέλα. Ποτέ δεν θα ξαναγύριζα, μα ποτέ. Θα υπέγραφα την καταδίκη μου. Φαντάζομαι το πόσο μίσος έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι το στυλ τους τόσο πολύ που εμάς μας φαίνεται έτσι. Δεν ξέρω. Έχουν μίσος. Αυτό δεν ήθελα να εκφραστώ τόσο πολύ ανοιχτά, αλλά επειδή είπες τη σωστή λέξη, δεν έχω παρά να συμφωνήσω μαζί σου. Έχεις γνωρίσει άλλες Ελληνίδες εκεί, Αλεξάνδρα, που να περνάνε το ίδιο ή κάτι παρόμοιο? Δεν είχα γνωρίσει καμία γυναίκα ξένη, ούτε καν Ελληνίδα. Ευτυχώς ήταν ελάχιστες, μόνο εγώ ήμουν σε αυτό που έπεσε σε αυτό το μεγάλο ατόπιμα να πάω να παντρευτώ εκεί. Βέβαια με τον καιρό κάποιες έχουν πάει, έχουν παντρευτεί, έχουν φύγει, έχουν ξεφύγει, άλλες έχουν χαθεί, πολλές περιπτώσεις περίεργες. Ναι. Δυστυχώς. Οπότε εκεί που πήγες ήταν ουσιαστικά μόνο με το δικό του κύκλο να κάνεις παρέα. Ασφαλώς. Ξεχνώντας όλα τα πράγματα που έχεις κάνει στη ζωή σου. Αυτό μου δίνεις να καταλάβω. Ναι, έτσι είναι. Έπρεπε να ξεχάσω ποια είμαι. Και ότι άρχιζα τη ζωή μου σαν μια γυναίκα της Αραβίας. Με λέγανε Σάμια, που θα είχα σπαστεί το Ισλάμ, που θα συμπεριφερόμουν, θα ξεχνούσα το παρελθόν μου. Αυτό και αν είναι από τα πράγματα που είναι για μας μέσα στη φαντασία μας, να το ανήκουστα, πω έτσι. Ναι. Πράγματα τα οποία ποτέ δεν θα περίμενε κανένας να αλλάξει το όνομα, να αλλάξει όλη σου τη ζωή, να αλλάξει τον τρόπο χαρακτήρα σου. Δηλαδή, κάποια πράγματα τα οποία λέμε, ναι, παιδιά, μεγαλώσαμε, έχουμε αξίες. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι, μπορούμε να σπουδάσαμε, όχι για το τίποτα, να το πω έτσι. Ναι. Σπουδάσαμε για να κάνουμε καλύτερη ζωή, να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με τις σπουδές μας και να είμαστε ευτυχισμένοι. Όχι πράγματα εξωπραγματικά, σαν να γεννιέσαι εκείνη τη στιγμή, γιατί αυτό είναι που ουσιαστικά ήθελε να σου μεταφέρει. Και όχι με καλό τρόπο, με όχι, έναν καθόλου. Τρόπο... τόσο απάνθρωπο που κανένας, νομίζω, από τη δικιά μας τη μεριά δεν θα άντεχε. Ναι, ασφαλώς υπάρχει ένα, θα έλεγα, αρχαίγονο μίσος που έχουν, όσο και να θέλουν, τις ξένες γυναίκες, τις δυτικές, τις λευκές γυναίκες, τις ξανθές, τέλος πάντων, τις Ευρωπαίες, οι Αμερικανίδες κτλ. Μέσα τους υπάρχει αυτό το μίσος από, θα έλεγα, από το κόμπλεξ κατωτερότητος που έχουν, αυτό σύμπλεγμα κατωτερότητος, και θέλουν να παίρνουν εκδίκηση. Ναι, εκδικητικοί άνθρωποι. Πάρα πολύ. Τώρα πώς τα βλέπεις όλα αυτά όμως, Αλεξάνδρα, που περάσανε και περάσαν τα χρόνια, γράφτηκε το βιβλίο, κατέθεσες τα πάντα μέσα εκεί, λεπτομέρειες που πραγματικά φαντάζομαι όταν θα το έγραφες και ήταν σαν να το ζούσες εκείνη τη στιγμή. Ναι. Πώς είναι σαφώς τώρα για σένα? Ανήκει στο παρελθόν. Δεν μπορώ να πω ότι το έχω ξεχάσει, ότι έχω ξεχάσει το βιωμά μου. Αυτό είναι αδύνατον. Όσο και να είναι σε κάποιο μικρό μέρος μέσα της ψυχής μου, υπάρχει, γιατί το έζησα. Δεν μπορώ να πείσω τον εαυτό μου ότι ήταν ένα κακό όνειρο. Ναι. Όχι, αλλά δεν το έχω ξεπεράσει, το έχω προσπεράσει και συνεχίζω τη ζωή μου με τη συγγραφή. Το έχω δει σαν μία, βέβαια, μετά από αυτή την πικρή εμπειρία, ουδέν κακό να μην γες καλού, βγήκε αυτό με τα βιβλία, με ταξίδεψε, και πάνω απ' όλα δεν είναι μόνο η συγγραφή του βιβλίου, ότι ήταν και μια, θα έλεγα, αποστολή. Δηλαδή έκανε ένα πράγμα, έπρεπε να περάσω, να βιώσω η ίδια καταστάση για να βοηθήσω άλλες γυναίκες. Και το καλό είναι που
κατάφερες μέσα σε όλα αυτά να κρατηθείς τη ζωή και το παιδί, που πραγματικά ναι, και αν έδωσες αγώνα και πραγματικά και αν ήταν ναι, θέλημα Θεού, ένα μικρό θαύμα να πω εγώ από τη δικιά μου πλευρά, ναι, που ναι, τώρα πια τον καμαρώνεις. Ναι, ναι, είμαι πάρα πολύ περήφανη. Δεν έχει πάει ποτέ του βέβαια στη χώρα αυτή ο γιος μου, καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο για ένα παιδί που γεννιέται και έχει καταλάβει μερικά πράγματα, ότι δεν μπορεί να κάνει κανένα βήμα για να πάει να επισκεφθεί τη χώρα του πατέρα του. Όλα αυτά βέβαια έχουν γίνει, υπάρχει το πρώτο βιβλίο, το δεύτερο, υπάρχουν τρία βιβλία στη σειρά, τα έχω μεταφράσει και στα αγγλικά, υπάρχουν και στο Amazon με αγγλικούς τίτλους, όπως είναι το Nightmares in the Saudi Arabian Desert, το Merciless Struggle, το Kidnap. Έχω βγάλει και ένα τέταρτο αυτό το μυθιστόρημα και τώρα έχω γράψει πάνω από 10-12 βιβλία, έχω χάσει τον αριθμό. Και το τελευταίο είναι οι Δαίμονες της Ερήμου, που είναι ένα σαγηνευτικό, γιατί πραγματεύεται λίγο, έχει και την ιστορία την ιστορία με το τέλος της ζωής του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην αρχαία Βαβυλώνα, που είναι στο σημερινό Ιράκ. Και ο συνδετικός κρίκος είναι μία νεαρή αρχαιολόγος από την Βοστόνη, που θέλει να ανακαλύψει τα πραγματικά αίτια του θανάτου του και πάει εκεί, βρίσκει την πραγματική όψη του αραβικού κόσμου και σαν Αμερικανίδα, καταλαβαίνετε ότι βρίσκει πάρα πολλά προβλήματα και έχει πολύ δράση το βιβλίο. Οπότε αξίζει τον κόπο, παιδιά, να πάρετε, να το διαβάσετε και να μας πείτε και εμάς τις εντυπώσεις σας. Μπορώ να πω από ποιον Νίκο. Ναι, είναι από τις εκδόσεις Λιβάνη, και για τους ακροατές που είναι όπου και να βρίσκονται, με το www.livanis.gr μπορούν να το παραγγείλουν και από εκεί, στα ελληνικά. Άνετα λοιπόν, όσοι μας ακούτε μπορείτε να το απολαύσετε. Αν θέλετε βέβαια να απολαύσετε και τα παλιά βιβλία, άνετα μπορείτε να τα βρείτε. Γιατί η Αλεξάνδρα εδώ πέρα έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Εκτός ότι έβαλε στο πρώτο βιβλίο την αυτοβιογραφία της και πραγματικά μας κατέκπληξε με όλα αυτά τα βιώματα που πέρασε, αλλά δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε την πορεία της, συνέχισε να γράφει. Και πραγματικά αυτό είναι που εντυπωσιάζει εμένα, γιατί η Αλεξάνδρα δεν σε πήρε από κάτω όλο αυτό που έζησε, ήθελες να συνεχίσεις και να δίνεις παράδειγμα σε όλες εμάς τις γυναίκες. Βεβαίως, όλο αυτό το αρνητικό μου βγήκε σε μεγάλα ποσά θετικής ενέργειας, ώστε να βγει αυτό το βιβλίο. Βέβαια έκανα κάποιο καιρό, αλλά βγήκε ένα βιβλίο που είναι 1000%, δηλαδή στην αρχή δεν μπορούσε ούτε ανθρώπινη φαντασία να το κατανοήσει. Νομίζανε, μα είναι αλήθεια ακριβώς, γιατί ούτε και η δική μου φαντασία θα μπορούσε να πλέξει τέτοιες καταστάσεις άμα δεν τις έχεις βιώσει. Φαντάζομαι πόσοι άνθρωποι θα ρωτάγανε, είναι αλήθεια, αν τα πέρασες όλα αυτά στην πραγματικότητα. Είχα να βάλω και ντοκουμέντα μέσα στο βιβλίο για να πιστούν έτσι μερικοί αναγνώστες του λόγου του αληθές, χαρτιά από νοσοκομεία, διάφορα τέλος πάντων που υπήρχαν στην πρώτη έκδοση πάλι από το Λιβάνι. Αλλά όσοι μιλάνε αγγλικά μπορούν να το απολαύσουν και από το amazon.com. Όσοι λοιπόν δεν ξέρετε την ελληνική να τη διαβάσετε παρά μόνο τα αγγλικά, άνετε μπορείτε να τα απολαύσετε και στα αγγλικά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι συνέχισε την πορεία σου, μας καταπλήγησες όλη την ώρα με καινούργια βιβλία, όπως είπαμε και το τελευταίο «Οι Δαίμονες της Ερήμου», το μυθιστόρημα που το ανέφερες προηγουμένως, που μπορείτε άνετα να τα απολαύσετε όλα αυτά από την Αλεξάνδρα Σημεωνίδη. Εγώ να σου πω, Αλεξάνδρα μου, αν δεν έχεις κάτι να πεις, έχεις να συμπληρώσεις κάτι, να σου πεις κάτι ακόμα? Όχι, ακούω, όχι. Αφού δεν έχεις να μας πεις κάτι, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που δέχτηκες σήμερα να είσαι εδώ στην παρέα του Speed Radio, να μας παρουσιάσεις όλα αυτά τα πράγματα που πραγματικά ο ανθρώπινος νους δεν πάει προς τα εκεί και όλοι φανταζόμαστε, ξέρεις, άλλα, και μας δίνεις τόσα παραδείγματα που πολλές φορές σκεφτόμαστε, αυτό έπρεπε να το κάνω αλλιώς, αυτό έπρεπε να το δω διαφορετικά,
και να μας βάζεις πάντα σε σκέψεις. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στο σταθμό σας και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές που μας άκουσαν και ελπίζω κάποια μέρα να βρεθώ και από κοντά στη Νέα Υόρκη να μιλήσουμε εκ του σύνεγγις με τον κόσμο που θα ήθελε να ακούσει και να μάθει περισσότερα. Στο ευχόμαστε να έρθει σύντομα να σε γνωρίσουμε και από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια τώρα σε ό,τι και αν κάνεις. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Το ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα Μεντόρος και την Αλεξάνδρα Σημεωνίδου έφτασε στο τέλος της. Παιδιά, ήταν μια αγαπημένη συζήτηση με πάρα πολλά μυστήρια πράγματα. Εμείς σας δώσαμε μερικά γενικά πράγματα. Εσείς όμως μπορείτε να μπείτε και να αγοράσετε τα βιβλία της Αλεξάνδρας Σημεωνίδη. Θα σας καταπλήξουν πραγματικά τόσες λεπτομέρειες που έχουν τα βιβλία μέσα και ειδικά η αυτοβιογραφία της, θα μείνετε άφωνοι. Αυτό που έχω εγώ να πω είναι καλή συνέχεια σε όλους σας, καλά να περνάτε και μην ξεχνάτε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, χαμογελάμε ακόμα και στα πιο δύσκολα.